Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα tip που θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά όσοι δεν έχουν πολλές επιλογές από κομπρέσορα. Στο κομπρέσορα ξέρουμε ότι έχουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Του γρήγορου και του αργού, του γεμάτου και του άδειου, του αυτό που έχει ατάκα και αυτό που έχει όγκο. Και το μεταφέρουμε με διάφορες ονομασίες διαφορετικά. Λέει ο άλλος, αυτό είναι πιο... Έχει καλύτερη διαφάνεια αυτός ο κομπρέσορας, αυτός είναι πιο γρήγορος κομπρέσορας, αυτός είναι πιο αργός κομπρέσορας και πάει λέγοντας. Όλα αυτά λοιπόν είναι τέσσερα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι το attack time, το άλλο είναι το release time. Το ένα είναι το ratio και το άλλο είναι το threshold. Λοιπόν, το μεγάλο παιχνίδι είναι στο attack time. Είναι το πόσο γρήγορα μπορεί να ανταπεξέλθει η ρύθμιση που κάναμε. Ένας πολύ καλός κομπρέσορας βασικά είναι πολύ γρήγορος. Ένας μέτρος κομπρέσορας βασικά δεν είναι γρήγορος. Όλα τα άλλα παίζουν μεταξύ τους. Και επειδή δεν είμαστε σε μια εποχή που μας λείπει ο Avalon και πάμε να ξοδέψουμε 3.000 για να πάρουμε ένα καλό κομπρέσορα και οι περισσότεροι δουλεύουμε με πλαγκινάκια που το κάθε πλαγκινάκι λέει αυτό είναι ωραίο, φαίνεται ωραίο, ξέρεις, υπάρχουν μερικά όμορφα φτιαγμένα. Υπάρχουν και μερικά που δεν είναι όμορφα φτιαγμένα και ακούγονται και καλά. Αλλά λέμε, ναι ρε γαμώτο, αλλά να είχα αυτό, να είχα και τ' άλλο. Και φτάνουμε σε ένα επίπεδο να κάνουμε ένα compressor και μετά από το compressor να βάζουμε και ένα limiter. Γιατί βάζουμε limiter, γιατί ο compressor είναι ένα compressor, αλλά του ξέφυγαν σε παρένθεση κάποια πραγματάκια. Κάποια παραπάνω από αυτό που θα θέλαμε. Αυτό λοιπόν, υπάρχει ένα tip, το οποίο θα το κάνουμε τώρα και είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτό το tip, από ό,τι τσέκαρα και στο διαδίκτυο. Πρώτη φορά που το είχα χρησιμοποιήσει το 1989. Και αυτό γιατί έπρεπε να παραδώσω το master και είχε χαλάσει ο κομπρέσορας. Γύρισα να βάλω την ταινία και το έβαλα να κομπρεσάρει γιατί είχε χαλάσει το attack. Και όταν τη γύρισα κανονικά την ταινία, αυτό το κομπρεσαρισμένο που άκουσα ήταν σαν να μην είχε χαλάσει ο κομπρέσορας. Στη σημερινή εποχή λοιπόν, αυτό μπορούμε να το κάνουμε με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Πρώτος τρόπος είναι σε ένα master. Έχουμε ένα master, φτιάχνουμε το compressor εμείς όπως το θέλουμε, το masterάρουμε, δεν βάζουμε limiter. Και αφού το φτιάξουμε, παίρνουμε το αρχείο μας και το κάνουμε reverse. Κάνουμε insert το plugin και γράφουμε το reverse. Αυτό που γράψαμε λοιπόν, το αναποδιγυρίζουμε πάλι και το ακούμε κανονικά. Το αποτέλεσμα αυτού θα έχει τουλάχιστον 1 dB, τουλάχιστον 1 dB, από 1-6 διαφορά σε peak, σε ppm. Αυτό λοιπόν δεν ακούγεται, αλλά είναι. Με λίγα λόγια τι κάνει, ακυρώνει τον limiter που θα βάλουμε στην έξοδο, πρώτον. Δεύτερον, έχουμε καλύτερες ατάκες. Γιατί, άμα δρομολογήσουμε ένα attack time πολύ γρήγορο και δεν είναι καλός ο κομπρέσορας, μας τρώει την ατάκα, ας πούμε, του ταμπούρου. Άμα το δρομολογήσουμε ανάποδα, αυτή η ατάκα του ταμπούρου, δηλαδή αυτό, είναι έτσι. Οπότε η ατάκα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Άρα, θα κομπρεσάρει το ταμπούρο, θα έχει ατάκα, χωρίς να τρώει αυτό που λέμε τρώει την ατάκα. Θα το κάνουμε σαν παράδειγμα. Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν θα είναι σε ένα mastering. Θα το κάνουμε πρώτα με ένα plugin. Μετά θα το κάνουμε με ένα εξωτερικό. Και θα ακούσουμε από plugin τη διαφορά του reverse με το κανονικό. Και μετά από το analog, στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήσουμε το URI για να μην χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο που είναι πιο εξειζητημένο και θα το κάνουμε αντίστροφα για να το ακούσουμε. Μηδενίζω και ζω ένα νερό κάποιο δυνατό, η γροθιά μου χτυπώ σε καταργού. Μηδενίζω και ζω στην ψευδέση στην πως εξεχνώ, στη ζωή προχωρώ σε καταργού, σε καταργού.
μηδενίζω και ζω έναν έρωτα πιο δυνατό. Η γροθιά μου χτυπώ σε καταργού. Μηδενίζω και ζω στη ψευδέση, στη πως εξεχνώ. Στη ζωή προχωρώ σε καταργού. Σε καταργού. Μηδενίζω και ζω έναν έρωτα πιο δυνατό. Η γροθιά μου χτυπώ σε καταργού. Μηδενίζω και ζω στη ψευδέση, στη πως εξεχνώ. Στη ζωή προχωρώ σε καταργού. Σε καταργού. Μηδενίζω και ζω έναν έρωτα πιο δυνατό. Η γροθιά μου χτυπώ σε καταργού. Μηδενίζω και ζω στη ψευδέση, στη πως εξεχνώ. Στη ζωή προχωρώ σε καταργού. Σε καταργού. Μηδενίζω και ζω έναν έρωτα πιο δυνατό. Η γροθιά μου χτυπώ σε καταργού. Μηδενίζω και ζω στη ψευδέση, στη πως εξεχνώ. Στη ζωή προχωρώ σε καταργού. Σε καταργού. Μετά, θα το κάνουμε στο ταμπούρο. Εδώ έχει πολύ μεγάλη διαφορά στο ταμπούρο και πολύ πιο εντυπωσιακό. Σαν insert. Θα το κάνουμε και με τη φωνή. Στη φωνή το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο εντυπωσιακό. Γιατί το δείγμα που έχουμε δεν έχει μεγάλες διαφορές στη δυναμική περιοχή. Άμα το κάνουμε με μεγάλες διαφορές στη δυναμική περιοχή θα είναι εξίσου εντυπωσιακό με τα άλλα. Αλλά δεν θα είναι στο compression της φωνής, αλλά στα σύμφωνα περισσότερο. Αλλά και εδώ, άμα ακούσουμε τα σύμφωνα, στην πρώτη περίπτωση το σίγμα είναι διαφορετικό από τη δεύτερη. Δεν λέω ποιο είναι καλύτερο, αλλά είναι διαφορετικό. Άρα παίζει το ρόλο και του de-essing. Αν δεν έχουμε καλό de-esser και το κάνει θου, άμα το γυρίσουμε, το θου θα ξαναγίνει σου χωρίς κάποιο άλλο πρόβλημα. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρυφτείς. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς.
Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Ετοιμάζω ταξίδι μονάχα για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρυφτείς. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Ετοιμάζω ταξίδι μονάχα για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρυφτείς. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Ετοιμάζω ταξίδι μονάχα για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρυφτείς. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Ετοιμάζω ταξίδι μονάχα για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρυφτείς. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Ετοιμάζω ταξίδι μονάχα για πάρτι σου
στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ξέρω ότι είναι ιδιόμορφο tip, αλλά είμαι χαρούμενος που μπορείς να το εξηγήσω έτσι απλά αυτό το tip, γιατί είναι θεωρητικά πάρα πολύ δύσκολο και ξέρω ότι έχετε και πολλές ερωτήσεις και ξέρω ότι ντρέπεστε να μου τις πείτε. Εκτός από εσάς, εσείς που είσαστε εδώ, έχετε να μου κάνετε κάποια ερώτηση, παιδιά? Για τον κομπρέσορ, να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Ναι, κάνουμε ένα κομπρέσορ έτσι όπως εμείς το θέλουμε και μετά κάνοντας reverse έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Απλώς θα κοιτάξουμε το release να μην είναι πολύ ανοιχτό. Είναι ο μόνος συνδυασμός, γιατί το release παίζει το ρόλο του attack άμα το κάνουμε reverse. Mm-hmm. Αλλά κατά 99% είναι η ίδια ρύθμιση που φτιάξαμε. Η ίδια ρύθμιση που φτιάξαμε, άμα το αντιστρέψουμε, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, σαν να είχαμε καλύτερο κομπρέσορ. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να σας πω επίσης είναι ότι το αποτέλεσμα στα μπάσα δεν είναι τόσο εντυπωσιακό. Στα μπάσα έχει περισσότερο, παίζει περισσότερο ρόλο η προενισχυτική λογική. Δηλαδή εκεί πραγματικά το insert σαν προενισχυτής πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος. Με αυτό το tip έχουμε πολύ καλά αποτέλεσματα στις ατάκες και στη δυναμική περιοχή. Δεν έχουμε στα μπάσα, έχουμε στα πρίμα. Που συνήθως ο κομπρέσορας το πρόβλημα είναι οι ατάκες. Λέει ο άλλος, ναι, καλό το mastering, αλλά μου έφαγε τις ατάκες. Δηλαδή το πρόβλημα το μεγάλο είναι οι ατάκες και τα σίγμα. Με αυτό το tip οι ατάκες και τα σίγμα λύνονται αρκετά. Λύνουν αρκετά τα χέρια σας και τα αυτιά σας.